Φίλες και φίλοι, και η σημερινή εκπομπή φαίνεται, γελάω γιατί είναι παράξενο το θέμα, δεν πρέπει να γελάω κανονικά, αλλά να προβληματιζόμαστε πρέπει, αλλά και η σημερινή εκπομπή βγαίνει εκτός θεματολογίας ψυχαγωγικής και ενημερωτικής και επιπέδου γνώσεων πάνω στο μεταφυσικό και το ανεξήγητο κτλ. Γιατί η επικαιρότητα για ακόμη μια φορά μας προλαβαίνει και μάλιστα αποκτά και επικίνδυνες προεκτάσεις, και αυτό το θέμα θα είναι εκ μέρους μου και πάλι αφιλεγόμενο. Ξέρω ότι η άποψή μου μπορεί να ενοχλήσει κάποιους, γιατί πολλοί θα πούν ότι είμαι και πάλι είναι ο ταξίτης, ότι υποστηρίζω τη μασονία, ότι υποστηρίζω τη νέα τάξη πραγμάτων κτλ. Δικαίωμά σας, μερικοί να πιστεύετε ότι θέλετε, όμως νιώθω την υποχρέωση να κάνω αυτό το βίντεο, γιατί έχω αρκετό κόσμο που με παρακολουθεί και θεωρώ ότι πρέπει να πω δύο κουβέντες για το περιστατικό που, αν δεν το γνωρίζετε, αφορά μία επικίνδυνη ενέργεια, μία εξτρεμιστική ενέργεια απέναντι στη μασονία, στη μεγάλη στοά της Ελλάδος, όπου κάποιος, από ό,τι φαίνεται, τοποθέτησε δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς, με τον έναν να παράγει έκρηξη και τον άλλον να μην εκρήγνεται τελικά, τον οποίο και απεργοποίησαν οι αρχές. Και όσο και αν θεωρούμε κάποιοι ή θεωρούν κάποιοι ότι οι μασόνοι, ο ελευθεροτεκτονισμός είναι εχθρός της ανθρωπότητας, οποιαδήποτε εξτρεμιστική ενέργεια, οποιαδήποτε βίαιη πράξη εναντίον άλλων ανθρώπων αποτελεί εγκληματική πράξη και θα έπρεπε όλοι να είμαστε ενάντια σε τέτοιου είδους πρακτικές. Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εδώ πέρα, και εγώ έχω κάνει εκπομπές για τον τεκτονισμό, ποτέ δεν ήμουν τέκτονας, ποτέ δεν ενδιαφέρθηκα για τη μασονία κτλ. Άσχετα αν κάποιοι θεώρησαν ότι έχω ενσωματωθεί στον τεκτονισμό χαζομάρες για να αναλώνονται κουτσομπολίστικα κάποιοι με το χώρο της αναζήτησης, ποτέ δεν ήμουν τέκτονας, ποτέ δεν συμπάθησα τον τεκτονισμό, και οποιαδήποτε έτσι ομάδα που είναι κλειστού τύπου και ανοιχτού τύπου, δεν μ' αρέσουν οι ταμπέλες, δεν μ' αρέσουν οι ομάδες. Παρ' όλα αυτά είμαι ένας φιλήσυχος άνθρωπος, ένας φιλειρηνικός άνθρωπος, μ' αρέσει η ειρήνη, η αρμονία μεταξύ των ανθρώπων, και θεωρώ ότι πρέπει, θεώρησα ότι πρέπει να ανοίξω την κάμερα, θεώρησα ότι πρέπει να δούμε την είδηση μαζί και να εφιστήσω την προσοχή σε όσους μπορεί να μισείτε στην τελική τον τεκτονισμό. Είναι δικαίωμά σας. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι κανείς άνθρωπος δεν έχει δικαίωμα να επιχειρεί να κάνει κακό μέσα από εκρήξεις, εκρητικούς μηχανισμούς και βίαιες πρακτικές απέναντι σε συνανθρώπους του που μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετικές αντιλήψεις και που μπορεί ακόμα και να θεωρηθούν εχθροί κάποιων ανθρώπων και της ελευθερίας του ατόμου. Υπάρχουν, ξαναλέω, κάποιοι άνθρωποι εδώ στο χώρο της αναζήτησης στην Ελλάδα που έχουν προκαλέσει το φανατισμό. Θα πάμε να δούμε το θέμα σε λίγο, απλά πρέπει να πω μερικά πράγματα, θα τα πω και στο τέλος, γιατί θεωρώ, ξαναλέω, ότι όσοι έχουμε κόσμο που μας παρακολουθεί, οφείλουμε να μην προτρέπουμε συνειδητά ή υποσυνείδητα κόσμο να εναντιώνεται τόσο πολύ απέναντι σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι έχουν σπείρει το φανατισμό. Ο φανατισμός από πολλές απόψεις επικρατεί εδώ στην Ελλάδα και θολώνει μυαλά ανθρώπων που πανικοβάλλονται και κάνουν κινήσεις πανικού, κινήσεις που το μόνο που θα προκαλέσουν είναι να τους βάλουν φυλακή και να κοστίσουν αθώες ανθρώπινες ζωές. Δεν υποστηρίζω καμία μασονία, δεν υποστηρίζω κανέναν ελευθεροτεκτονισμό, απλά όλοι οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να εκφράζονται όπως θέλουν και κανείς δεν έχει δικαίωμα να εναντιώνεται και να απειλεί ζωές κατά αυτόν τον τρόπο, επειδή έχει διαφορετικές απόψεις και επειδή ο φόβος έχει αποτυπωθεί τόσο πολύ και εντυπωθεί τόσο πολύ μες στο μυαλό και τη συνείδησή του. Πάντα σε αυτό το κανάλι, έστω και αν ασχολούμαι με μερικά θέματα όπως ο τεκτονισμός, λέω και τονίζω ότι πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι, πρέπει να έχουμε λογική και πρέπει
να μην φανατιζόμαστε με τίποτα, προσπαθώντας κατά κόρον και κατά κύριο λόγο να βελτιώνουμε αρχικά τον εαυτό μας, διαβάζοντας, ανοίγοντας το μυαλό μας, μαθαίνοντας ουσιαστικά τι παίζει και τι όχι, και όχι να πιστεύουμε φανατικά θεωρίες συνωμοσίας που πολλές φορές προωθούνται για τις προβολές και δεν είναι ίσως αληθινές, και να έχουμε τέτοιου τύπου αποτελέσματα και αποτύχει να μην θρηνούμε ανθρώπινες ζωές που μπορεί να είναι και τέκτονες στην τελική. Δεν έχει καμία σημασία. Φανταστείτε κάποιος να σας επιτεθεί επειδή εσείς έχετε τις δικές σας πολιτικές, θρησκευτικές, πνευματικές πεποιθήσεις, επειδή είστε μοιημένοι κάπου ή επειδή γουστάρετε να διαβάζετε πράγματα τα οποία κάποιοι άλλοι δεν γουστάρουν, και να έρθουν να βάλουν βόμβα στο σπίτι σας για να σας καταστρέψουν επειδή σας θεωρούν εχθρό. Αυτό θα προκαλέσει το απόλυτο χάος, αυτό θα προκαλέσει καταστροφή, και έτσι μόνο το πνεύμα και το μυαλό μας δεν εξελίσσουμε, χάνουμε τελείως το δρόμο. Και θα προτρέψω και όλους όσους ασχολούνται με το αντικείμενό μας να πάψουν να φανατίζουν, γιατί οι παγιωμένες απόψεις και ο φανατισμός θολώνει, ξαναλέω, μυαλά, και θα έχουμε άσχημα αποτελέσματα. Και θα παρακαλέσω και εσάς να μου πείτε την άποψή σας για το πού πιστεύετε ότι οφείλεται όλη αυτή η φανατίλα και όλη αυτή η μανία καταδίωξης που θεωρούν κάποιοι ότι υπάρχουν μόνο εχθροί και ότι αλλιώς δεν θα βρούμε άκρη. Πάμε να δούμε το θέμα και θα σας πω στο τέλος λίγο περισσότερο την άποψή μου, για να μην κουράζω, αλλά πραγματικά όσο και να είσαι αντίθετο σε μερικές απόψεις ή σε μερικές πρακτικές κάποιων ανθρώπων, το να πηγαίνεις και να κάνεις εχθροπραξίες βάζοντας βόμβες όχι μόνο η λύση δεν είναι, αλλά θα προκαλέσει και πραγματικά θανατηφόρες συνέπειες σε συνανθρώπους, χωρίς κανένα ίσως ουσιαστικό λόγο, πέρα από τις συνωμοσίες που ακούγονται και που μπορεί, ξαναλέω, πολλές φορές να διωγγώνονται και να προκαλούν την έχθρα και τον φανατισμό μόνο και μόνο για το κέρδος και τις προβολές κάποιων. Λοιπόν, έβαλα τα ακουστικά γιατί μπορεί να χρειαστεί να δούμε και κάποιο βιντεάκι. Το άρθρο το άνοιξα από τον Καζέτα, έκρηξη στη μασονική στοά έπειτα από προειδοποιητικό τηλεφώνημα, και έχει και βιντεάκι. Αν μπορέσω θα το βάλω να το δούμε. Μετά από προειδοποιητικό τηλεφώνημα, λοιπόν, σημειώθηκε ελεγχόμενη έκρηξη έξω από τη μεγάλη στοά της Ελλάδος στο κέντρο της Αθήνας. Το πρωί της Πέμπτης, σήμερα, στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Σουρμελή, έξω από τη μεγάλη στοά της Ελλάδος, προηγήθηκε προειδοποιητικό τηλεφώνημα από άγνωστο στις 6.30 το πρωί, χωρίς χρονικό όριο για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού. Εδώ είναι το βίντεο, θα πάμε να το ακούσουμε τώρα και αν μπορέσω θα το βάλω. Αν δεν με αφήσει με τα πνευματικά δικαιώματα, μπορείτε να πάτε στο άρθρο να το δείτε. Μητσολάπας είναι εκεί. Βλέπετε ότι έχει αποκλειστεί η περιοχή με τα πυροσβεστικά οχήματα. Δημήτρη. Καλημέρα και πάλι. Είμαστε εδώ επί της Ακαρνών. Έχει αποκλειστεί η περιοχή. Όλοι οι κάθετοι δρόμοι που οδηγούν στη μεγάλη στοά ή αλλιώς στη μασονική στοά που υπάρχει επί της Ακαρνών, όλοι οι κάθετοι δρόμοι είναι κλειστοί. Υπήρξε στις 6.30 ώρα ένα τηλεφώνημα για ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού στην είσοδο της μεγάλης στοάς. Δεν είπε κάποιος για το χρόνο που επρόκειτο να γίνει η έκρηξη. Έγινε η έκρηξη γύρω στις 7 παρα 10, 7 παρα 5. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή έχει εντοπιστεί ένα ύποπτο πακέτο, το οποίο βρίσκεται στην είσοδο της μεγάλης στοάς, στην είσοδο του κτηρίου. Έχει έρθει το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών εδώ και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή, αν πρόκειται για ύποπτο πακέτο, όπου θα χρειαστεί να προχωρήσουν οι αστυνομικοί. Αυτό είναι δεύτερο, δηλαδή έγινε η πρώτη έκρηξη και μετά έχουμε και το ύποπτο πακέτο. Ακριβώς, Ιορδάνη, έτσι. Η πρώτη έκρηξη έγινε γύρω στις 7 παρα 10 παρα 5. Είναι μικρές υλικές ζημιές στην είσοδο του κτηρίου. Άρα το βάλαν στην πόρτα, ναι. Και μπορεί να ήταν και γκαζάκια, ναι. Ποιος ξέρει τώρα. Ναι, αλλά ο κρότος μας, λένε εκεί τουλάχιστον οι φίλοι τηλεθεατές, ότι είναι πολύ ισχυρό. Άρα έχει σταματήσει η κυκλοφορία εκεί, Έχει αποκλειστεί η περιοχή. Αυτοί που βλέπουμε εδώ είναι κάθετα στην Αχαρνών, τα πυροσβεστικά. Ακριβώς, είναι κάθετα στην Αχαρνών. Άρα, παιδιά, η Αχαρνών είναι κλειστή. Θέλει μια προσοχή η Αχαρνών εκεί μετά την πλατεία Βάθης. Είναι κλειστή η Αχαρνών, ούτε έρχεται ούτε πάει. Και τα δύο ρευμάτα το βλέπετε. Οπότε έχει μπλοκαριστεί και το κέντρο. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Από την έκρηξη, λοιπόν, έχουν προκληθεί ζημιές στην τυχοποιία του κτηρίου. Στο σημείο μεταβαίνουν αξιωματικοί. Εντοπίστηκε ένα κουτί, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και η έκρηξη ήταν μικρής ισχύος και δεν τραυματίστηκε. Ευτυχώς, ξαναλέω,
όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στη ζωή και κανείς δεν έχει δικαίωμα να την αφαιρεί, οπότε ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς. Η οδός Αχαρνών παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα από τη διασταύρωση με την οδό Μακεδονίας μέχρι την πλατεία Βάθη. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αρχές χτενίζουν την περιοχή, καθώς υπάρχουν πληροφορίες και για δεύτερο ύποπτο πακέτο. Στην επόμενη είδηση που θα δούμε τώρα εδώ, υπάρχει και η εξέλιξη που λέει μαρτυρία για την έκρηξη στην τεκτονική στοά. Γαμώ τη μασονία σας, φώναξε ο άντρας που έβαλε τη βόμβα. Πολύ φανατισμός, παιδιά. Δεν θα βγει σε καλό με τίποτα τόσο φανατισμός. Μάρτυρας λοιπόν που βρισκόταν κοντά στη μασονική στοά είδε έναν άντρα να αφήνει ένα σάκο λίγο πριν την έκρηξη. Νωρίτερα, πριν τις 7 το πρωί, εξεράγει ένας ακόμα αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός αφού είχε προηγηθεί το τηλεφώνημα. Ο αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στο Newsit ότι είδε κάποιον να ρίχνει στο έδαφος ένα αντικείμενο. Ήταν κάτι που έμοιαζε με σακίδιο πλάτης ή με σακούλα και η έκρηξη έγινε στις 6:35 ακριβώς. Είχα στο χέρι μου, λέει, το τηλέφωνο και κοίταξε την ώρα μόλις έγινε η έκρηξη, ανέφερε. Και συνέχισε, μόλις έφτασα στη γωνία Αλκιβιάδου και Σουρμελή, έγινε η έκρηξη, ήταν πάρα πολύ δυνατή. Τότε το ίδιο άτομο έτρεξε στη γωνία Σουρμελή και Αχαρνών, φώναξε 3 φορές γαμώ τη μασονία σας και έφυγε και ήταν νεαρής ηλικίας. Έχει ακόμα ένα βίντεο το οποίο μπορείτε να δείτε εσείς. Το κλιμάκιο του ΤΕΜ που μετέβη στο σημείο εντόπισε και ένα ξύλινο κουτί που, όπως αποδείχθηκε, ήταν και αυτό αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός και το οποίο εξουδετερώσαν με ελεγχόμενη έκρηξη. Σημειώνεται ότι ο άγνωστος που τηλεφώνησε στις 6 στο 112 δεν ανέφερε την ώρα που επρόκειτο να γίνει έκρηξη και το μόνο που είπε ήταν η διεύθυνση που είχε τοποθετηθεί ο μηχανισμός και ζήτησε με έμφαση «εκενώστε, εκενώστε, εκενώστε». Πάλι καλά που του ζήτησε να κερώσουν. Στο σημείο μετέβησαν περιπολικά τις άμεσες δράσεις που μόλις πρόλαβαν και απέκλεισαν την περιοχή πριν από την έκρηξη του πρώτου μηχανισμού που προκάλεσε μαύρισμα στον τοίχο εξωτερικά του κτηρίου, ενώ ο δεύτερος δεν εξεράγει. Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες, οι μηχανισμοί ήταν πολύ μικρής ισχύος, αποτελούνταν από κροτίδες, μεταλλικά δοχεία με έφλεκτο υγρό και άλλα υλικά με πρόχειρη συνδεσμολογία, που δεν παραπέμπει σε κάποια από τις γνωστές ομάδες που έχουν απασχολήσει κατά καιρούς με βομβιστικές ενέργειες. Μάλιστα, όπως λένε αρμόδιοι αξιωματικοί, ο δεύτερος μηχανισμός που ήταν μέσα σε ξύλινο κουτί είχε τέτοια συνδεσμολογία που δεν θα μπορούσε με τίποτα να εκραγεί. Φανταστείτε τώρα λοιπόν να περνούσαν κάποιοι περαστικοί που δεν ήταν τέκτονες, που δεν είχαν καμία σχέση με αυτόν τον άτυπο κουλό πόλεμο κατ' εμέ στο μυαλό κάποιων ανθρώπων ενάντια στη μασονία, που ναι, δεν είναι άγια, έχει τα θέματα της, αλλά για ποιο λόγο να βάζεις βόμβες σε κάποιους ανθρώπους. Φανταστείτε λοιπόν να παίρνει κάποιος άσχετος, μια μαμά με το παιδί της, το οτιδήποτε, και να γινόταν στάχτη επειδή κάποιος έχει φανατιστεί από κάποιες ακραίες θεωρίες που λένε ότι ο υπέρτατος εχθρός είναι η μασονία. Και έχω ξαναπεί ότι μπορεί να υπάρχουν θέματα με τους τέκτονες, μπορεί κάποιοι να πιστεύουν ότι είναι η απόλυτη εχθρή, όμως το να φοβόμαστε τόσο πολύ για την ίδια τη ζωή και να βλέπουμε παντού εχθρούς, μόνο κακό μπορεί να κάνει. Αποπροσανατολιζόμαστε εντελώς από την προσωπική μας εξέλιξη και πιστέψτε με, καλά δεν συζητάμε για τις εγκληματικές αυτές ενέργειες, ότι δεν πρέπει επουδενή κανείς να τις πραγματοποιεί, αλλά φανταστείτε ότι βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος, γιατί αν εξελιχθούμε στο μυαλό πρώτα απ' όλα, το ανοίξουμε και όχι το κλείσουμε με χαζές θεωρίες στοχεύοντας στη μασονία και σε εχθρούς που πολλές φορές μπορεί να είναι και αόρατοι, φανταστείτε πώς μας θέλουν πιθήνιους, φοβισμένους, όπως το παιδί που έβαλε τη βόμβα, και έτσι προκαλούμε το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που νομίζουμε. Δεν εξελισσόμαστε προσωπικά, γιατί φανταστείτε ότι αν εξελιχθεί ο κάθε ένας από εμάς προσωπικά και εξελίξει το πνεύμα και το μυαλό του, τότε θα είμαστε πολύ πιο δύσκολο στόχος, παρά το να φοβόμαστε, να τρέμουμε και τη σκιά μας, να βλέπουμε παντού εχθρούς και εν τέλει κάποια ανεγκέφαλη, χωρίς να καταφέρουν ουσιαστικά και τίποτα, να καταλήγουν στη φυλακή επειδή γίνονται εγκληματίες χάριν μιας ιδεοληψίας που μπορεί, ξαναλέω, πολλές φορές να μην είναι και αληθινή και να τροφοδοτείται από ανθρώπους που το μόνο που κάνουν είναι να προσπαθούν να ενισχύσουν τον εγωκεντρισμό τους, λέγοντας ότι τα γνωρίζουν όλα και πως αποκαλύπτουν το υπέρτατο μυστικό και αναμοχλεύουν το όνομα των τεκτόνων ή των όποιων ανθρώπων, στοχοποιώντας τους και προκαλώντας τέτοιου τύπου ζημιές. Πείτε μου τη γνώμη σας όπως και να έχει. Ξαναλέω, όφυλα και οφείλω
να λαμβάνω θέση, ειδικότερα από τη στιγμή που διαθέτω ένα κανάλι με 144.000 φίλους, πολλοί εκ των οποίων πιστεύουν ότι η Μασονία και οι τέκτονες είναι εχθροί. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο καθένας κάνει τη δουλειά του από το δικό του μετερίζει, έστω και αν υπάρχουν σκοτεινά σχέδια, λέμε τώρα, ενάντια στην ανθρωπότητα. Αυτοί που θέλουν να την απελευθερώσουν και να ζήσουν ελεύθεροι δεν πρέπει να τοποθετούν βόμβες και να σκοτώνουν ανθρώπους ή να τραυματίζουν ανθρώπους, που στην τελική δεν έκανε και τίποτα, τον τοίχο τους χάλασε. Λες και αν έβαζε και 4 βόμβες θα έπεφτε η Μασονία, έτσι. Τέλος πάντων, αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να ανοίγουν το μυαλό και να μην πιστεύουν οτιδήποτε τους πλασάρεται, έστω και αν φοβούνται και το παραμικρό. Ξαναλέω, δεν με ενοχλεί καθόλου αν αυτή μου η άποψη θα θεωρηθεί θέση υπέρ του τεκτονισμού. Δεν είναι θέση υπέρ του τεκτονισμού, δεν είναι θέση υπέρ της νέας τάξης πραγμάτων, δεν είναι θέση υπέρ της Μασονίας, είναι θέση υπέρ της ζωής των ανθρώπων και του δικαιώματος που έχεις εσύ, εγώ, αλλά και εκείνοι να ζήσουν με όποια πεποίθηση έχουν, ειδικότερα από τη στιγμή που δεν μπορείς να αποδείξεις ότι έκαναν άμεσα κακό στη δική σου ζωή. Πολλές φορές νομίζουμε ότι όλα τα προβλήματά μας προκαλούνται από εξωγενείς παράγοντες, ενώ στην ουσία θολωμένοι δεν κάνουμε τίποτα εμείς οι ίδιοι για να τα βελτιώσουμε. Να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε όπως πάντα στο επόμενο επεισόδιο. You